Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε εύκολα στην έδρα του τη Απέλα Γκαδά με 4-1 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας στον πρώτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 27 με σκόρερ τον Κιβελίδη μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ελουντούλου. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στο 39, διπλασίασαν τα τέρματά τους με το Σιμελίδη που πλάσαρε το ρίζο. Στο 55 ο Κιβελίδης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε το 3-0 αξιοποιώντας την ασίστ του Πόποβιτς. Από δημιουργός, ο Κροάτης έγινε εκτελεστής στο 65, πετυχαίνοντας το τέταρτο τέρμα του Απόλλωνα. 2 λεπτά αργότερα οι Καλαμαριώτες έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γεωργιάδη για χτύπημα στον Αθανασιάδη. Ο Στεφανίδης μείωσε σε 4-1 για την ΑΠΕΛ. Για τους διαιτητές δεν μιλάω ποτέ. Θα δώσω μόνο ένα στίγμα ότι ο ίδιος άνθρωπος για δεύτερη φορά γίνεται πρωταγωνιστής και τη δεύτερη φορά μάλιστα σε έναν αγώνα τον οποίο έχει τελειώσει. Αυτά. Τι έγινε στη φάση της αποβολής? Είναι μια φάση που ο διαιτητής δίνει επιθετικό φάουλ, σταματάει η φάση. Δεν ξέρω, είναι λογικό όταν το χέρι είναι η προέκταση του σώματος και γίνεται μια διεκδίκηση, υπάρχει επαφή σίγουρα. Αλλά δεν υπάρχει πρόθεση. Και αυτό δεν τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Είμαι κοντά, είναι εντολή του, μάλλον πρόταση του επόπτη να δώσει κόκκινη κάρτα. Το ίδιο έκανε και μέσα στην άουσα που ακύρωσε ένα πεντακάθαρο γκολ, όπου τώρα θα έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα, σχεδόν θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα είχαμε ένα μεγάλο αβαντάζ, μεγαλύτερο τουλάχιστον. Και ο ίδιος επόπτης σε ενδοεπικοινωνία στον προηγούμενο αγώνα στην άουσα είπε σε μια φάση που είναι κίτρινη κάρτα να δώσει κόκκινη. Και έγινε ανοιχτό παιχνίδι πολύ, έως απίθαρχο από τη δικιά μου ομάδα. Από τη στιγμή που δεχτήκαν όμως τα γκολ, τα παιδιά αρκετά είναι νεαρά και δυσκολεύονται να χειριστούν τις καταστάσεις. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ανοιχτά, να παίξουμε ποδόσφαιρο, να κάνουμε ευκαιρίες. Ο Απόλλων πιο ουσιαστικός κατάφερε και πήρε μια δίκαιη νίκη.